Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι εκφράζω όλους τους Έλληνες, δηλώνοντας ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα υποδεχόμαστε στην ηλιόλουστη πατρίδα μας τον φίλο πρόεδρο της Κίνας, κύριο Σι Τζιπίνγκ. Γιατί στην Αθήνα επιβεβαιώνεται αυτό που διαπιστώθηκε και πριν από λίγες μέρες στη Σανχάη, ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών μας είναι θερμότερες από ποτέ. Η εμπιστοσύνη μας είναι δεδομένη και η συνεργασία μας είναι ανοιχτή σε πολλούς νέους παραγωγικούς ορίζοντες. Οι λαοί μας, άλλωστε, είναι φορείς σπουδαίων αρχαίων πολιτισμών που σφράγισαν την πορεία της ανθρωπότητας. Και αυτή την ιδιαίτερη σχέση που σμιλεύτηκε στο βάθος των αιώνων, μνημόνευσε και ο πρόεδρος Σι σε χθεσινό του άρθρο, όταν μας θύμισε τα λόγια του Καζαντζάκη. Ο Κονφούκιος και ο Σοκράτης είναι δύο μάσκες που σκεπάζουν το ίδιο πρόσωπο, το φωτερό πρόσωπο της ανθρώπινης λογικής. Πρώτο ευρωπαϊκό βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε στην Κίνα το 16ο αιώνα ήταν τα στοιχεία του Ευκλείδη. Και με το ίδιο δέος στεκόμαστε μπροστά στα αριστουργήματα της πολιτιστικής μας παρακαταθήκης, είτε πρόκειται για τον στρατό από πολεμιστές τερακότα, άγρυπνη φρουρή στον τάφο του πρώτου Κινέζου αυτοκράτορα, είτε πρόκειται για τον ηνίωχο των Δελφών. Οι πολιτισμοί μας αναλαμβάνουν, ωστόσο τώρα, έναν ρόλο σπάνιο και πολύτιμο. Να μεταγγίσουν δικαιοσύνη, μέτρο και, τολμώ να πω, αρμονία στις ταραγμένες διεθνείς σχέσεις των καιρών μας. Να αντιπαραθέσουν τη διαχρονική τους σοφία στην τραχύτητα των σύγχρονων προβλημάτων και να οδηγήσουν έτσι σε ειρηνικές, όριμες και γόνιμες απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Με τον κύριο Πρόεδρο είχαμε εκ νέου μια άκρος παραγωγική συζήτηση για διεθνή αλλά και για τα διμερή μας θέματα. Του εξέφρασα και πάλι την εκτίμησή μας για την στήριξη της Κίνας όταν η Ελλάδα δοκιμαζόταν από την οικονομική κρίση. Και δεν κρύβω τη χαρά μου, γιατί τώρα που η χώρα μας αναπτύσσεται και πάλι, ανακτά πρωταγωνιστικό ρόλο, πρωταγωνιστική θέση, όχι μόνο στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά, όχι απλά μένουμε συνεργάτες, αλλά διευρύνουμε τους κοινούς μας στόχους. Και αυτό ακριβώς σηματοδοτεί και το γεγονός, επιτρέψτε μου να το ονομάσω έτσι, της ημέρας, η υπογραφή 16 κυβερνητικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδος και Κίνας σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για έναν δρόμο, τον οποίο ανοίγουμε, σύντομα θα γίνει λεωφόρος, καθώς η διμερή μας εργασία θα ενισχυθεί σημαντικά. Μεγάλο μέρος των συνομιλιών μας αφιερώθηκε στις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για την υψηλή εκτίμηση που έχει η κινέζικη κυβέρνηση στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μαζί τις εγκαταστάσεις της Κόσκο στον Πειραιά. Να εξετάσουμε από κοντά την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης, μετά και την έγκριση του Master Plan από την ελληνική κυβέρνηση. Και ο στόχος μας είναι κοινός, ο Πειραιάς να μην γίνει απλά το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, αλλά γιατί όχι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Άλλωστε, ήδη εξελίσσεται στον πλέον ζωτικό διαμετακομιστικό κόμβο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Άπο Ανατολή. Ενεργοποιώντας συνεπώς η Ελλάδα αυτήν την δυναμική των συνδυασμένων μεταφορών, γίνεται βασική πύλη, το σημείο εκκίνησης του σύνοευρωπαϊκού διαδρόμου, εμπορικού και επενδυτικού, όχι μόνο προς την Ευρώπη, αλλά και από την Ευρώπη, όπως και από και προς την Ασία συνολικά. Στον χρήματο
Καλωσορίζουμε στην Αθήνα την ίδρυση γραφείου της China Development Bank, την ίδρυση υποκαταστήματος της Bank of China, καθώς και την εγκατάσταση γραφείου αντιπροσωπείας της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο, της International Commercial Bank of China. Αποτελούν τρεις εξαιρετικά κρίσιμες πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν περαιτέρω κινέζικες επενδύσεις. Διαπιστώσαμε επίσης την διαρκή δυναμική που παρουσιάζουν οι τουριστικές μας. Προσβλέπουμε στη σημαντική αύξηση των Κινέζων επισκεπτών στη χώρα μας. Θέσαμε από κοινού έναν στόχο το 2021 να φτάσουμε τους 500.000 Κινέζους επισκέπτες στην Ελλάδα. 2021 εξαιρετικά σημαντικό έτος για την Ελλάδα, 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, και για την Κίνα, 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην πολιτιστική μας συνεργασία, όχι μόνο γιατί το πρόγραμμα μορφωτικής συνεργασίας, συμφωνίες μεταξύ ακαδημαϊκών συνδρυμάτων, πλαισιώνουν το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών που προωθεί η Αθήνα και υποστηρίζει το Πεκίνο, αλλά και γιατί στην πράξη, στην ανεπίσημη καθημερινότητα, οι γέφυρές μας ενισχύονται με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Η ελληνική ιστορία διδάσκεται ήδη σε μεγάλα πανεπιστήμια της Κίνας. Ενώ και εδώ, κύριε Πρόεδρε, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες ελκύονται από τη γοητεία της γλώσσας και του κινέζικου πολιτισμού. Και έτσι αυτές οι ελληνοκινεζικές πολιτιστικές σχέσεις καθίστανται ένα σημάντας επικοινωνίας μεταξύ δύο σπουδαίων πολιτισμών που άφησαν μοναδικό αποτύπωμα στην Ανατολή και στη Δύση. Και αυτός, με τη σειρά του ο ημάντας, μετατρέπεται σε μια αθόρυβη αλλά εξαιρετικά δημιουργική γέφυρα κατανόησης ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία. Κάτι που είναι το ζητούμενο σήμερα. Χαίρομαι για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο. Θα επαναληφθεί πολύ σύντομα σε νέα επίσκεψή μου στην Κίνα τον Απρίλιο, για να συμμετέχω και εγώ στην πρωτοβουλία 17-1. Είναι μια πολυμερή συνεργασία χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με την Κίνα, στην οποία η Ελλάδα πρωτοστατεί. Και θέλω να χαιρετήσω, τέλος, την προστασία 6 σημαντικών εθνικών μας προϊόντων, από τη φέτα και το λάδι μέχρι τη μαστίχα και τα κρασιά μας, στη γιγαντία αγορά της φίλης χώρας, στα πλαίσια της σημαντικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά να κερδίσει από το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς της Κίνας, από τα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και το μάρμαρο, μέχρι τους Έλληνες προμηθευτές ναυτιλιακού εξοπλισμού. Εξάλλου, παραπάνω από 1.000 ελληνόκτητα πλοία ναυπηγήθηκαν στην Κίνα τα τελευταία 15 χρόνια. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα, και παρακαλώ μεταφέρετε στον κινέζικο λαό τα πιο θερμά αισθήματα φιλίας του ελληνικού λαού. Γιατί έχουμε ακόμα να πούμε, αλλά κυρίως πολύ περισσότερα να κάνουμε προς όφελος και των δύο χωρών μας. Καλώς ήλθατε και πάλι στην πατρίδα μας. Τονίγδε 米佐塔基斯总理，各位，εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι από τα μέσα ενημέρωσης, είναι χαρά μου που σας συναντώ στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής μου στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να μεταφέρω τους ειλικρινείς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές του κινέζικου λαού προς τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα είναι χώρα ενός πανάρχιου πολιτισμού. Το λίκνο του κλασικού δυτικού πολιτισμού. Η χώρα σας παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα
είναι μια όμορφη και γενναίες έξυπνων πρωτοπόρων Ελλήνων έχουν βρει δρόμους προς την ανάπτυξη που είναι μοναδική. Η χώρα σας έγινε κυρίαρχη ναυτιλιακή δύναμη σε όλο τον κόσμο και έχει αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έδειξαν μεγάλη αντοχή, δούλεψαν σκληρά απέναντι σε μεγάλες δυσκολίες για να αποκαταστήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την οικονομική ανάπτυξη. Ως φίλος της χώρας σας, είμαι πραγματικά ευτυχής που τα διαπιστώνω όλα αυτά. Είμαι πεπισμένος ότι τα έθνη που έφτιαξαν θαυμάσιους πολιτισμούς που άντεξαν χιλιετίες, οπωσδήποτε μπορούν να οικοδομήσουν μια ευημερούσα χώρα. Και η Κίνα και η Ελλάδα βρίσκονται σε μια σημαντική φάση μεταρρύθμισης και ανάπτυξης. Και οι δύο χώρες επιθυμούν να οικοδομήσουν χώρες ευημερούσες, ισχυρές και οι λαοί μας ζητούν πιο στενές και φιλικές ανταλλαγές, συνεργασία που θα είναι αποτελεσματική, όπως επίσης και αμοιβαία ωφέλη. Αυτή είναι και η τάση των καιρών μας. Σήμερα το πρωί είχαμε συνάντηση με τον εξοχότατο κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας και μια παραγωγική συνάντηση με τον εξοχότατο κύριο πρωθυπουργό. Καταλήξαμε σε κοινή πεποίθηση ότι η σχέση μας θα προχωρήσει προς το μέλλον. Θέλουμε και οι δύο πλευρές να διατηρηθεί το επίπεδο των επαφών σε υψηλό επίπεδο και να δοθεί μια μακροχρόνια προοπτική. Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος και εγώ διαπιστώσαμε ότι έχουμε ανταλλάξει επισκέψεις και είναι ευπρόσδεκτος ο πρωθυπουργός σας να επισκεφθεί του χρόνου τη χώρα μας. Όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα εκατέρωθεν, όπως επίσης και τα επενδυτικά συμφέροντα, είμαι βέβαιος ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να δείχνουν κατανόηση και στήριξη η μία στην άλλη και έτσι να δημιουργηθεί η πολιτική βάση για καλύτερους δεσμούς. Και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η Κίνα και η Ελλάδα είναι εταίροι εκφύσεως για τη δημιουργία της μιας ζώνης ενός δρόμου. Πρέπει η πρωτοβουλία αυτή να ενισχυθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας σας. Προσβλέπουμε στην υλοποίηση των συνεργασιών σε πολλούς τομείς και θέλουμε να ενισχύσουμε τον διαμετακομιστικό ρόλο του Πειραιά και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την μεταφορική ικανότητα της γραμμής ταχείας επικοινωνίας ξηράς θάλασσας Κίνας-Ευρώπης. Θέλουμε να συνεχιστεί το εμπόριο, να διευρυνθεί το διμερές εμπόριο και οι αμοιβαίες επενδύσεις, όπως επίσης να υπάρξουν επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και τον τραπεζικό τομέα. Πρόσφατα η Ελλάδα ήταν, αλλά και εξακολουθεί να εκπροσωπείται σημαντικά στην διεθνή έκθεση της Σανγκάης. Επικεφαλής αντιπροσωπείας ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός. Και επίσης έχει ενταχθεί και αυτό έχει βοηθήσει την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όσον αφορά τον όγκο των συναλλαγών. Η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά τροφοδοτούν τις σχέσεις Κίνας-Ελλάδας. Οι εξαιρετικοί εκπρόσωποι του ανατολικού και του δυτικού πολιτισμού σημαίνει ότι έχουν ανοιχτό μυαλό, είναι ανοιχτοί στις πολιτιστικές ανταλλαγές και στην προσπάθεια να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Θα φιλοξενήσουμε το 2021 χρονιά πολιτισμού και τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών μας και θέλουμε να ενισχύσουμε τη διδασκαλία των γλωσσών μας και να ενισχύσουμε τις επαφές ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς, στις ακαδημαϊκές κοινότητες, στα think tank, έτσι ώστε να γνωρίσουμε τους πολιτισμούς μας. Χρειάζεται να
ενισχύσουμε την ολοκληρωμένη στρατηγική σχέση Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον μηχανισμό 17-1. Θέλουμε να δείξουμε την θετική συνέργεια της συνεργασίας μας για την θετική ανάπτυξη. Επίσης, αποφασίσαμε να υπάρξει στενότερη συνεργασία στις διεθνείς υποθέσεις για έναν πολυπολικό κόσμο, πολυμέρεια και ειρήνη. Ο Κομφούκιος είπε ότι η αρετή δεν είναι ποτέ μόνη της. Πάντοτε έχει γείτονες. Και ο Αριστοτέλης είπε κάποτε ότι ο πραγματικός φίλος σημαίνει είναι αυτός που είναι μία ψυχή σε δύο σώματα. Αυτά ενώνουν τις δύο μεγάλες χώρες μας. Η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η φιλική συνεργασία, το ανοιχτό μυαλό, η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και η αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Αυτό δίνει μια γενναία όθηση καθώς επιδιώκουμε την ανάπτυξη. Είμαι πεπισμένος ότι οι σχέσεις Κίνας-Ελλάδας σύν το χρόνο θα δώσουν πιο θετικά αποτελέσματα και θα βοηθήσουν την επίτευξη του οράματός μας για να υπάρχει ένα κοινό όραμα για όλη την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ. Ανταλλαγή συμφωνιών. Συνθήκη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας περί εκδόσεως. Προχωρήστε. Κατάλογος βασικών έργων εντός του πλαισίου συνεργασίας 2020-2022 σε βασικούς τομείς. 请全国政协副主席、发展改革委主任何立峰和发展与投资部部长乔治亚季斯交换中西 2020至2022年合作计划重点项目清单。 Μνημόνιο κατανόησης για την πρόθεση της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας της αμφίδρομης επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 请商务部部长钟山和乔治亚季斯部长交换关于推动双边投资合作高质量发展的谅解备忘录。 Α, το δώσατε μαζί. Την έδωσες πριν. Όχι, ξέρω, ξέρω. Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Τελωνίων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επί των φυτοϊγειονομικών απαιτήσεων για την εξαγωγή σαφράν από την Ελλάδα στην Κίνα και Πρωτόκολλο φυτοϊγειονομικών απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δημοκρατία στην Κίνα. 西红花的植物卫生要求议定书和关于希腊鲜食猕猴桃疏华植物检验要求议定书。 Μνημόνιο συνεργασίας στους τομείς ραδιοφώνου, τηλεόρασης και επιγραμμικών οπτικοακουστικών μέσων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εθνικής Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 请国家广播电视总局局长聂晨曦和国务副部长兼政府发言人交换关于广播电视和网络视听的合作谅解备忘录。 Μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κινέζικης Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 请张曲叶大使和文化与体育部副部长交换中西体育合作谅解备忘录。 Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των αεροπορικών αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
请民航局局长冯正林和希腊基础设施与运输部副部长交换中西航空当局间谅解备忘录。 Συμφωνία για την εγκαθίδρυση του Κέντρου Κινέζικων Σπουδών μεταξύ της Κινέζικης Ακαδημίας Κοινωνικών Σπουδών και του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη. 请中国社会科学院院长谢福瞻和希腊拉斯卡利德斯基金会主席交换关于设立中国研究中心的协议。 Συμφωνία μεταξύ του Ινστιτούτου Κομφούκιος της Κίνας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Ελλάδος για την εγκαθίδρυση παραρτήματος του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 请张启月大使和希腊色萨利大学校长交换关于合作设立希腊色萨利大学孔子学院的协议。 Μνημόνιο κατανόησης για την επιτυχή υλοποίηση του Master Plan της Κόσκο. 请中远海运集团董事长许立荣和希腊海运与岛屿政策部部长交换中远海运比莱夫斯港口有限公司成功履行彼港总规划谅解备忘录。Ανακοίνωση για την ίδρυση του γραφείου αντιπροσωπείας στην Αθήνα της Τράπεζας Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κίνας. 请中国工商银行董事长陈四清和希腊央行副行长交换中国工商银行欧洲有限公司希腊代表处设立公告函。Ανακοίνωση για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Αθήνα της Bank of China. 请中国银行董事长刘连科和希腊副行长交换中国银行卢森堡有限公司雅典分行设立公告函。 Συμφωνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επένδυσης στο έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Αριάδνη. 请国家电网有限公司董事长寇伟和希腊国家输电网公司董事长兼首席执行官交换关于阿里阿德涅联网公司投资意向备忘录。 Συμφωνία συνεργασίας για τη δημιουργία του έργου Μήνος 50 ΜΒ στην Κρήτη. 请陈思清董事长、中国能源建设股份有限公司董事长汪建平和英国 NUR 能源有限公司主席、希腊能源建设股份有限公司首席执行官交换关于希腊米诺斯50兆瓦塔式光热电站项目合作协议。 και δέσμη συμβάσεων χρηματοδότησης για την κατασκευή έργων του λιμένου Πειραιός. 请中国进出口银行董事长胡晓炼和欧洲投资银行副总裁、彼港公司董事交换中远海运彼港建设一揽子金融服务和融资担保协议。中西合作文件见证交换仪式到此结束，谢谢大家。 Please again.